Στο τέλος θα μας φορέσουν και κάποιοι στράνα να μας τραβάνε. Διχασμένοι είναι οι πολίτες αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού, με το νέο κύμα να προβληματίζει. Αυτά που μας λένε από τις τηλεοράσεις, από τους γιατρούς, τα μέτρα ασφαλείας, η μάσχα υποχρεωτικά σε πολυσύχναστους χώρους, στα ιατρικά κέντρα που πηγαίνουμε, όπου υπάρχει, δηλαδή που είναι συνωστισμός, πρέπει να φοράμε κάποια μάσχα για προστασία και για εμάς και για τον άλλον. Πολλοί έχουν εντελώς διαφορετική άποψη. Στο ναρκοπέδιο που μας λένε ότι υπάρχει έξω από την πόρτα μας, οι πυροκροτητές είναι σγκουριασμένοι. Πιθανόν να αποδειχθεί ότι είναι και πολύ επικίνδυνο. Πιθανόν. Τουλάχιστον να ζήσουμε. Να μην ζήσουμε με το κεφάλι κάτω, σαν τα σκουλίκια μέσα σε μια τρύπα. Οι περισσότεροι, όπως σημειώνουν, λαμβάνουν τα μέτρα προστασίας αναγκαστικά. Φοράω μόνο στη δουλειά μου και εδώ στα ιατρικά κέντρα. Στην εκκλησία δεν θα φορέσω ποτέ. Όποιος και να μου το επιβάλλει. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στην πίστη μου, γιατί είναι εβραϊκά τα συστήματά τους. Και επειδή 5-6 Εβραίοι θέλουν να κάνουν το δικό τους και να κάνουν αυτά που θέλουν να περάσουν με το δικό τους τον τρόπο, άλλοι θα τα δεχτούν και άλλοι όχι. Εγώ μέσα στην εκκλησία όχι. Πολλοίς κόσμος, όπως σημειώνει, φοβάται τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει ήδη επιφέρει η πανδημία του κορονοϊού και όχι τον όποιο κίνδυνο για την υγεία. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μέσα στον COVID από το Μάρτιο μήνα ήμουν στη δουλειά. Τι να φοβηθώ, πώς πεθάνουν από γρήπη, δεν μας είπανε. Απλά τους βολεύει. Βολεύει κάποιους μεγάλους. Να κάνουν τον κόσμο και γενικά όλη τη μάζα να πανικοβληθεί. Να φοβηθεί και να φεύγει το σπίτι του και να τρομάζει. Αυτό είναι να τρομάξουν τον κόσμο. Όσοι το δεν το καταλαβαίνουν. Το ερώτημα που θα μπαίνει τελικά, ξέρετε ποιο θα είναι. Από τι θα προτιμήσουμε να πεθάνουμε, από τον κορονοϊό ή από τη φτώχεια. Από την πείνα δηλαδή. Φοβάμαι τη φτώχεια που έχει χτυπήσει και την οικογένεια όπως τον περισσότερο κόσμο. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε, ότι είμαστε 5 άτομα στην οικογένεια και οι 3 και σε λίγο και ο 4 είναι ανασφάλιστοι. Φοβάμαι ότι ήρθαμε εδώ Ιούνιο μήνα 2 άτομα και εκτός από ότι στέλνουν σε ιδιωτικά κέντρα στην Πάτρα τις εξετάσεις, τις μισές δεν μπορούσαν να τις κάνουν. Φοβάμαι όλα αυτά. Και για να ξαναθυμηθούμε και τον Παπα Κωνσταντίνο, φοβάμαι αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Πόσοι έφυγαν από γρήπη πέρυσι, δεν μας είπανε. Τι, για έναν ιό παραπάνω και τι. Εννοείται, άλλα είναι τα προβλήματα. Όταν εγώ δεν δουλέψω σήμερα ή ο άντρας μου, αν είναι άνεργος, το γνωρίζει κανείς, αν έχω να φάω μέσα στο σπίτι ή αν εγώ ήμουν μια εβδομάδα στο Βάλτο και δούλευα. Οπότε, αυτοί κάνουν τα δικά τους και ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά. Με αφορμή τον κορονοϊό, η γνώμη μου είναι ότι μας κάνουν και ασκήσεις υποταγής. Μάθε και σκάβε, που, σκάσε και σκάβε, λέγανε παλιά. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Μια οικογένεια με τόσες πολλές αγωνίες όπως οι περισσότεροι Έλληνες, υγείας, προβλήματα υγείας που δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, προβλήματα επιβίωσης που δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, προβλήματα ανεργίας που δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Ο σύζυγος 71 ετών, από τα 67 έτηση, τέταρτη χρονιά χωρίς σύνταξη και τον έχουν στο χωράφι. Λοιπόν, τι να φοβηθώ από τον κορονοϊό με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έχω μπει στα 71 και ο νόμος τι λέει? Ότι άμα πας στα 67 που το πήγαν και αντισυνταγματικά το πήγαν στα 67, παίρνει σύνταξη. Μας δουλεύουν δηλαδή. Και βγαίνει αυτός που παριστάνει τον Υπουργό Εργασίας και λέει με ένα κουμπί θα παίρνετε σύνταξη. Τι μας λέει, αυτός είναι αλήτης. Η οικονομία επακόλουθο είναι όταν κλείνουν τα μαγαζά, όταν οι επιχειρήσεις, όταν δεν έχουν. Δεν θα πάθουμε τίποτα αν και λίγο στριμωχτούμε, δηλαδή. Οι απόψεις λοιπόν δίστανται και εκείνοι που φοβούνται για την υγεία τους ελπίζουν άμεσα σε εμβόλιο και φάρμακα. Ο φόβος πάντα υπάρχει. Καλό είναι να προστατευόμαστε, γιατί η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που υπάρχει. Να βρούνε το εμβόλιο και να μπορέσει ο κόσμος λίγο να φύγει και αυτός ο φόβος, αυτό το άγχος που δίνει, να μπορέσει να ηρεμήσει ο κόσμος, να βρεθεί το φάρμακο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε.